optimistic that a result will come out over the course of this week. And we call on Greece to do its utmost for their side, from their side, so that the review can be concluded rapidly. Οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε μια σειρά ζητημάτων, όπως το πώς θα καλυφθεί η τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία από τη μείωση στις εργοδοτικές εισφορές, ποιο θα είναι το ποσό που θα δοθεί ως κοινωνικό μέρισμα από το πρωτογενές πλεόνασμα, τι θα γίνει με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, το γάλα, αλλά ακόμα και τις 2.000 απολύσεις για το 2015. Στο τραπέζι μπαίνουν και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, στα οποία από ό,τι φαίνεται θα μπει μαχαίρι. Σε ό,τι αφορά στις ελληνικές τράπεζες, υπήρξε ικανοποίηση από το γεγονός ότι αντλούν κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, θα κριθούν το Σεπτέμβριο ξανά μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. The talks are moving forward in a constructive atmosphere, but there remain a number of differences to be overcome in order to reach an overall agreement. Από την κυβέρνηση πάντως κρατούν τα θετικά από ό,τι φαίνεται, καθώς προτάσουν την επιτυχία των ελληνικών τραπεζών στα stress test και σημειώνουν πως το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα κρατηθεί για τα ελλείμματα του 2015 ή του 2016, όπως επιθυμεί η Τρόικα, αλλά θα διανεμηθεί σε αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Κόκκινη γραμμή φαίνεται να έχει χαραχθεί και για την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, όπως σημείωνε με νόημα κυβερνητικός τέλεχος. Ξεκινήσαμε από το 60% των συστάσεων του ΟΣΑ, φτάσαμε στο 80% και τώρα θα κλείσουμε στο 85%. Είναι πάρα πολλά. Οι προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιομορφίες της χώρας στην οποία απευθύνονται. Δήλωση βόμβα έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος στο ραδιοσταθμό Αθήνα 984, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε την Τρόικα πως εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Έχει λοιπόν κάποιες αιμονές, οι οποίες δεν είναι βάσιμες, θα έλεγα, και αυτά προέρχονται από μια λογική που έχουν δημιουργήσει τα τεχνικά κτημάκια της Τρόικας. Ένα γωνιακό μαγαζάκι που όποιος περνάει αφήνει κάτι, και έρχεται μετά η Τρόικα και σου λέει: στέλνω ένα mail, α, σου λέει: έχουμε για αυτή την εκκρεμότητα. Δεν είναι εκκρεμότητα τελικά αυτή. Υπάρχουν κάποιοι θεσμικοί φορείς, είτε ότι Έλληνες ή ξένοι, περνάνε από την Τρόικα και ξέρουν κάτι γι' αυτό. Βγήκε σε μια λογική η Τρόικα και να συμμετήσουν κάποιοι συγκεκριμένοι συμφέροντα. Νωρίς το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Οικονομικών Χρήστος Θαϊκούρας ανακοίνωσε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,1 δις ευρώ για το πρώτο δίμηνο του έτους, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Καλησπέρα, είσαι κοντά μας και τον κύριο Νίκο Κουτσούκη, τον πρόεδρο της ΔΑΚΙ και μέλος της ΓΕΣΕΗ. Καλησπέρα, κύριε Κουτσούκη. Καλησπέρα. Πάω πρώτα τον κύριο Κώστα να δω. Να μας πει, σε βλέπω χαλαρό, σε βλέπω και κάθεστε και λίγο χαλαρά πίσω. Να σου πω λίγο. Είσαι τόσο ήσυχος. Πότε πρέπει να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση, όπως είπαν οι κακοί τροϊκανοί? Την Κυριακή. Την Κυριακή. Επειδή ο Τόμψεν έχει να πάει σε ένα συνέδριο στην Πορτογαλία, θα έρθει την Πέμπτη να κάνει τις διαπραγματεύσεις. Ναι. Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να δουλεύει γιατί έχει και να παίξει τένις κτλ. Ναι. Επομένως, Παρασκευή απόγευμα θα έχουμε τελειώσει. Ναι. Τώρα, εσύ τι πιστεύεις? Ότι τα τεράστια αυτά θέματα τα οποία έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ναι, τα οποία δεν μπορέσαμε να λύσουμε τις τελευταίες 190 μέρες που διαπραγματευόμαστε, mm-hmm, για αυτή τη δόση. 190 μέρες, ναι, ναι, διαπραγμάτευση. Ναι. Θα τα λύσουμε από την Πέμπτη το μεσημεράκι που θα έρθει ο Τόμψεν μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα που θα φύγει? Προφανώς και όχι. Άρα, συμφωνούμε. Έχουμε κλείσει τα πάντα. Ποια? Σου είπα και χθες. Ποια? Τα πάντα. Περνάνε όλα. Τα πάντα. Ε? Σου έχω πει το εξής. Ένα λεπτό. Όταν λέμε όλα, να τα λέμε ποια είναι αυτά. Περνάνε όλα. Ακόμη και αυτά στα οποία μας έλεγαν ότι εμείς δεν θα τα δεχθούμε. Δεν θα τα περάσουμε. Παραδείγματος χάρη. Ας περιμένουμε. Το ρεπορτάζ σου θέλω. Αμέσως. Το ρεπορτάζ σου θέλω. Περνάνε όλα. Περίμενα και θα δεις συμφωνία. Αλλά αυτό που σου λέω είναι πιο σημαντικό. Ότι η συμφωνία δεν έχει κλείσει σε θέματα που δεν έχουν αναφερθεί εδώ. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Δεν είναι το γάλα, δεν είναι τα φάρμακα. Το γάλα θα περάσει. Λύσε μου τις απορίες, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω και δεν θέλω. Μπορώ να έχω απορίες. Δεν θέλω να σου απαντήσω. Το γάλα θα περάσει. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν κάνω. Απελευθέρωση των απολύσεων θα περάσει, κύριε Κώστα. Ποιο απολύσιο, κύριε? Η απελευθέρωση του. Ποια απελευθέρωση, κύριε Κετζόκη, εσείς που ξέρετε και λίγα γράμματα. Ποια απελευθέρωση? Το μόνο που καταργείται με τη νέα, αν θα γίνει νομοθετική ρύθμιση, γιατί φοβάται να τη φέρει η κυβέρνηση, γιατί φοβάται κάτι λαϊκιστές του λατινοαμερικάνικου λαϊκισμού. Για μισό κύριε Κώστα, λεπτό. Έχεις πιάσει εδώ πέρα από τέτοιο και αρχίζεις και μιλάς συνέχεια τώρα. Είσαι εκπρόσωπος της Τρόικας. Κάνουμε δελτίο, Αντώνη. Δεν είναι εκπομπή. Ένας-ένας παρακαλώ. Κάνουμε δελτίο. Ένας-ένας παρακαλώ. Κάνουμε δελτίο. Δεν κάνουμε εκπομπή τώρα, έτσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, η κατάργηση της υπογραφής της αρνησικηρίας
του Υπουργού. Η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Κύριε Κωνστά, το ΑΣΕ είναι γνωμοδοτικό όργανο. Εάν του δώσουν το ρόλο του αποφασιστικού. Του δώσανε ήδη από ό,τι ξέρετε. Όχι, αποφασιστικού όχι. Έχουν αναβαθμίσει τα μοντέλα του. Αναβαθμισμένου. Όχι δεσμευτικού. Όχι δεσμευτικού. Γνωμοδοτικού. Σωστό. Όχι αποφασιστικού. Σωστό. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω. Σε ποια χώρα του κόσμου, κύριε Κουτσίκη, θα καταργηθούν οι τριετίες? Ο Υπουργός Εργασίας. Ποιος? Οι τριετίες θα καταργηθούν. Θα καταργηθούν τα επιδόματα. Δεν είναι αφέρα σημαντικά, κύριε Κουτσίκη, τα ξέρετε πολύ καλά. Τι λέτε, κύριε Κώστα? Δεν είναι σημαντικό αν καταργηθούν οι τριετίες των εργαζομένων που από τα. Άρα δηλαδή, αν δεν καταργηθούν οι τριετίες, κύριε Κουτσίκη, θα είστε ικανοποιημένος. Σοβαρά το λέτε? Έτσι δεν είναι? Δεν θα είμαι καθόλου ικανοποιημένος μόνο με αυτό. Επειδή λοιπόν. Θα είμαι ικανοποιημένος αν τελικά αυτή η περιβόητη επαναδιαπραγμάτευση της κυβέρνησης δεν βάζει από μόνη της τα ζητήματα τα οποία θέλει η ίδια η κυβέρνηση. Λοιπόν. Γιατί προσέξτε, κύριε Κώστα, το θέμα του 1264 και το πώς θα γίνονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις ή το πώς θα γίνεται όλο το υπόλοιπο σύστημα των συνδικάτων, πώς θα κινείται μάλλον το σύστημα των συνδικάτων, το βάλε ο κύριος Μιχαλάκης πριν από 4 μήνες. Καταλαβαίνω και πάντως. Προσέξτε, ο κύριος, πάντως, ο κύριος Σαντζηδάκης παρήγγειλε ο ίδιος του μία έκθεση στον ΟΣΑ, μία συμβουλή αν θέλετε, την πληρώσαμε και 1 εκατομμύριο ευρώ και αυτά τα οποία ο ΟΣΑ είπε, η Τρόικα τα έχει κάνει προαπαιτούμενα. Γιατί λοιπόν αντιδρά σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης? Τι δεν περίμενε από αυτά τα οποία ζήτησε? Εξ όσων γνωρίζω. Καλά τα λέω. Εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Χατζηδάκης δεν είναι εκείνος που προβάλλει τη στεναρότερη. Όχι βέβαια. Αντίσταση. Όχι βέβαια, γιατί λοιπόν, στο περιπτώσει. Αυτό που εισπράττω. Ένα λεπτό παρακαλώ. Τα οργανωμένα συμφέροντα του ζήτησαν αυτά τα οποία ζήτησαν. Δεν ξέρω ποιο ζήτησε στον κύριο Χατζηδάκη τι. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτό το τελεσίγραφο το οποίο έχει πολύ κοντή ημερομηνία λήξης μέχρι την Κυριακή. Και εδώ έχει δίκιο ο Κώνστας να λέει, φαντάζεστε ότι ό,τι δεν έχουμε συζητήσει θα το συζητήσουμε μέσα σε μια μισή μέρα, 2 μέρες και θα τα βρούμε? Προφανώς και όχι. Βγήκανε κάποιοι. Σημαίνει, συνεπάγεται για μία ακόμη φορά, και το λέω χοντρά, πεζοδρομιακά, έτσι να το εμπεδώνουμε όλοι μαζί, ναι σε όλα. Να και μακάρι... Μακάρι να διαψευστώ. Ωραία. Θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Αν έχω διαψευστεί. Πολύ ωραία. Για να μην ζητήσω λεπτό, θέλω να καταλάβουμε όλοι οι τηλεθεατές μας ότι δεν είναι δυνατόν να διακυβεύεται το μέλλον της χώρας, η χρηματοδότηση, αφήστε το μέλλον ενός προγράμματος. Κύριε Κιτσική, επιτρέψτε μου να πω μια φράση. Αφήστε τώρα, μιλάτε συνέχεια και τέσσερα χρόνια τα ακούμε. Να πω μια... Κουραστήκαμε να τα ακούμε. Κύριε Κιτσική, θέλω να μιλήσω, μπορώ? Κύριε Κιτσική, ένα λεπτό, παρακαλώ. Παρακαλώ, μην χάνουμε χρόνο σε άσκοπες. Δεν είναι δυνατόν να μάθουμε δύο πράγματα. Να διακυβεύεται ολόκληρη ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 250 δισεκατομμυρίων στην τιμή του γάλακτος ή στην τιμή του μισηφά. Πρέπει να το καταλάβουμε λοιπόν ότι η πραγματική διαπραγμάτευση γίνεται για άλλα θέματα πολύ πιο σημαντικά. Σας ανέφερα τον κύριο Αθανασίου που πηγαίνω έρχεται κάθε μέρα με την Τρόικα και τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών, την υπόθεση της ΔΕΗ που πολύ σωστά έχουμε επισημάνει. Έτσι, αλλά αυτά είναι τα σημαντικά και όχι η τιμή του γάλακτος. Πάμε στον Αντώνη Μινωνέ. Ένα λεπτό, κύριε Κιτσούκη. Ναι, Αντώνη Μινωνέ. Εάν ένας λαϊκιστής μπορεί να έχει τον ίδιο χρόνο με την Τρόικα, διότι εδώ πέρα πρόκειται περί προπαγάνδας του Χριστού Κώστα, δεν μας είπε τίποτα. Και εγώ περίμενα ένα ρεπορτάζ να μας πει. Ρωτάει ο κ. Κουτσούκης, τι θα γίνει με τα επιδόματα τέκνων, τι θα γίνει με τα επιδόματα ανθυγινά, τι θα γίνει με τις απολύσεις. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτά είναι μικροπράγματα. Τα άλλα επιδόμα, είναι μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα σας επιδόμα πω όπως έχει, κύριε Κουτσούκη, το πράγμα, χωρίς να λαϊκίζουμε και χωρίς να ακούμε διάφορα πράγματα. Έχουν προσυμφωνηθεί όλα. Στα 4 παραμένουμε το και θα παραμένουμε έτοιμο, για όσο το σχέδιο είναι αποφασισμένο. Βεβαίως και οι απολύσεις θα γίνουν. Βεβαίως και το κοινωνικό μέρισμα, όπως φωνάζει Σάκη εδώ και καιρό και όπως το λέμε ορισμένοι λαϊκιστές, έτσι μας θεωρούν, ότι δεν πρόκειται να δοθεί ούτε στους ένστολους, ούτε στους οικονομικά αδύναμους, ούτε σε αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την ανεργία. Όλα είναι προαποφασισμένα. Βεβαίως και δεν πρόκειται να αυτό γίνει. Αυτό είναι μέσα από δύο ρεπορτάζ. Ναι. Αντώνη μου. Λοιπόν, δηλαδή, αυτό είναι έχεις κάποια πληροφορία εδώ και στο τρία χρόνια. Κάποιος. Αγαπητέ α, μου, αυτό είναι μια εκτίμηση. Σε εκτιμώ, ναι, αλλά εκτιμώ περισσότερο την πρόσβασή σου σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν τι εδώ. Τι δουλειά μου κάνω, να είναι το κόκκινο. Εγώ ρεπορτάζ μετέφερα. Αυτά που μα είπε τώρα εσύ. Είναι ρεπορτάζ.
Αυτό είναι αυτό που με λες τώρα. Προπαγάνδα ότι οι Έλληνες οι κακοί δεν έχουν κάνει τίποτα και 190 μέρες προσπαθεί η καλή Τρόικα, αυτός ο οικονομικός δολοφόνος, ο Τόμσον και η παρέα του, να μας βάλει σε μία τάξη. Εμείς λοιπόν δεν μπαίνουμε σε τάξη. Δεν είπε πάντως αυτό ο Χρήστος. Είπε άλλο πράγμα ο Κώστας. Ο Κώστας είπε ότι μας πετάνε ψυχουλάκια και μας πετάνε στάχτη στα μάτια ότι δήθεν γίνεται διαπραγμάτευση για το γάλα, για το ψωμί και για τα φάρμακα. Μα η ίδια η κυβέρνηση ζήτησε, κύριε Παυλού. Αφήστε με να το πω. Όταν έχουν συμφωνηθεί όλα αυτά. Μα ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα. Και η ουσιαστική διαπραγμάτευση γίνεται για άλλα θέματα τα οποία δεν είναι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Κάνεις ένα τρομερό δελτίο έντυπο. Διότι πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βγαίνει χθες το Bloomberg και θα μας επιβεβαιώσει ο κύριος Κώστας και λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει με τα μνημόνια, διότι αν την αφήσουμε θα ξαναγυρίσει εκεί. Σωστό που είναι αυτό. Πρώτον, δεύτερον, μας είχε πει ο κύριος Κώστας ότι τελειώνουν τα μνημόνια. Τρίτον, θα έχουμε επιτήρηση μέχρι το 2030. Θα το έχουμε. Τζάμπα μάγκες είναι κυβερνώντες. Δεν είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα στον κόσμο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό. Γι' αυτό πάμε στον κύριο Φιντανίδη για την ακρίβεια, παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό και στο Μαξίμου, επειδή μίλησα με 2-3 ανθρώπους, είναι διχασμένοι πλέον ο κόσμος εκεί που είναι δίπλα στο Σαμαρά. Οι μεν λένε σπάστα, ρίξει τώρα. Τουλάχιστον σε σκληρά πράγματα, σε 2-3 χοντρά, και οι άλλοι λένε ακολούθα με τα 4 για να μην μας ρίξουν. Πάμε στον κύριο Φιντανίδη για την ακρίβεια του, παρακαλώ. Εγώ μια παρατήρηση να κάνω. Παρακαλώ. Τι θα γίνει με το 1.350.000 ανέργους? Τι θα γίνει με τους μισθούς που έχουν καταρρεύσει? 300 και 500 δίνουν και αν δεν μην πω περισσότερα. Με αυτά τι θα γίνει? Έχουμε κολλήσει τώρα για το γάλα και το. Αυτά είναι, λέει ο κ. Κώστας, ψιλολόγια. Δεν το είπε. Μα ο κ. Κώστας. Αυτά εννοείσαι προηγουμένως. Μα είναι. Γιατί να μην απελευθερωθεί η αγορά, δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν το κατάλαβα. Ποια αγορά, κύριε Φιντανίδη? Του γάλα. Τα φάρμακα, τα ψωμία. Γιατί έχουμε το ακριβότερο γάλα? Διότι πίσω από την ιστορία του γάλα και του Φιντανίδη υπάρχει τεράστια, πολύ έντονη αίσθηση, για να μην πω βεβαιότητα, ότι βρίσκονται μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού που θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Εσύ ποιον θέλετε να εξυπηρετήσετε? Εγώ καταλαβαίνω. Τον Ελλήνων, αν έπρεπε να εξυπηρετήσω κάποιον Χρήστο, θα ήθελα να εξυπηρετήσω πρώτα τον Έλληνα κτηνοτρόφο, την ελληνική οικογένεια, και πάντως δεν θα κεγόμουν με το που θα ερχόταν ο Τόμσεν να μου πει εμένα θα απελευθερώσεις το γάλα, γάλα με σκόνη, απριόρι θα ήμουν καχύποπτος απέναντί του. Δεν θέλεις να εξυπηρετήσεις τα 8 εκατομμύρια καταναλωτές? Για τους μεσαπλήρες. Προφανώς να λειτουργήσει λοιπόν, λειτουργήσει λοιπόν το Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης και να λειτουργήσει ο ελεκτικός μηχανισμός του κράτους στην εσωτερική αγορά. Όχι να πλασάρουμε συμφέροντα του εξωτερικού ή του Τόμσεν. Τι θέλει να βάλει το γάλα στη διατίμηση? Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για γαλάκι? Λοιπόν, μπορεί να προκαλέσω τώρα τη μήνυ των συνομιλητών μας, αλλά θέλω να σας πω ότι το ρεπορτάζ που έχω και εγώ από τις πηγές μου συγκλίνει με το ρεπορτάζ του Χρήστου Κώστα, ότι αυτά τα οποία αποτελούν τα σημεία αιχμής δεν είναι τα ζητήματα τα οποία δημιουργούν τις εντάσεις ή τις δυσκολίες στην οριστική διαπραγμάτευση, στην τελική διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Μα συμφωνώ με το ρεπορτάζ και τον Διός. Θέλω να σας πω δε ότι σε αυτά τα 4-5 σημεία που σας ανέφερε ο Χρήστος υπάρχει και ένα άλλο, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, το οποίο το θεωρώ μείζον και πρότιστο και έχει να κάνει ακόμα με τις τράπεζες. Γιατί είναι ταμπού να συζητάμε για τις τράπεζες στον πολιτικό διάλογο. Υπάρχει ζήτημα το οποίο επανέρχεται, ενώ φάνηκε ότι αρχικό είχε κλείσει με τον ηρωισμό Προβόπουλου και την τελική κατάληξη του κενού της ανακεφαλαίωσης. Νομίζω ότι επανέρχεται το θέμα, επανεισάγεται μέσω των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θέλει περισσότερους ελέγχους και αποδίδει ενδεχομένους ευθύνες στις διοικήσεις των τραπεζών που χειρίστηκαν το θέμα μέχρι τώρα. Κρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί να το δούμε. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ. Διαφωνείς αυτό? Είναι εθνικό ζήτημα. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι. Ότι αυτή τη στιγμή, όσο και αν μας πονάει, μας πειράζει, γιατί εμείς αιμορραγούμε όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή τη τετραετία, αυτό το οποίο μας στέλνουν ως μήνυμα είναι ότι εφόσον ακόμα και σήμερα
σήμερα, στην κατάσταση που είμαστε, θεωρούμε τον όρο διαρθρωτική αλλαγή και τον όρο ιδιωτικοποίησης κλπ. Ως ύβρι, είμαστε αναξιόπιστοι πολιτικά, διότι ναι, σαφώς, το πλαίσιο, αλλά στην Ελλάδα, ξέρετε, υπάρχει μια αδιάχυτη δαιμονοποίηση αυτών των όρων. Έτσι, μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει. Λοιπόν, από το πλαίσιο. Είμαστε αναξιόπιστοι σε αυτά που έχουμε αναλάβει ως δεσμευτικές συμφωνίες και δεν τα έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα.